ήθελαν νεκρό αστυνομικό. Ο δράστης που πυροβόλησε χθες το βράδυ κατά των γραφείων του Πασόκ στη Χαραλάου Τρικούπη στόχευε, σύμφωνα με τους αξιωματικούς εκτροτρομοκρατικής, άνδρα της Δημηρίας. Ένας από τους κάλικες φινώθηκε στην κολόνα δίπλα στην οποία στεκόταν ο φρουρός της Κλούβας. Οι σφαίρες θα τον έβρισκαν στο κεφάλι. Ο αστυνομικός σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς εντόπισε το κουκουλοφόρο με προτεταμένο το όπλο. Πρόλαβε και έπεσε στο έδαφος ενώ φώναζε στους συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές και εξαφανίστηκε. Είδα ένα άτομο στη συμβολή της Διδότου με την ζωοδόχου πηγής να έρχεται με προτεταμένο το όπλο. Μέχρι να καταλάβω τι συνέβαινε, άκουσα τους πυροβολισμούς και έπεσα κάτω στο πεζοδρόμιο για να προφυλαχθώ. Όταν σηκώθηκα, είδα το σκάψιμο της βολίδας πάνω στην κολόνα που στεκόμουν στο ύψος του κεφαλιού μου. Σώθηκα από θαύμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικώς τρεις βολίδες και μάλιστα σε τέτοιο ύψος που δείχνουν ότι ο τρομοκράτης ήθελε να σκοτώσει. Η μία βολίδα εξωστρακίστηκε από αυτό ακριβώς εδώ το σημείο σε τείχο εμπορικής επιχείρησης ακριβώς απέναντι. Η δεύτερη διαπέρασε κολόνα οδικής σήμανσης και η τρίτη κατέληξε σε δέντρο. Ευτυχώς αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη, δεν θρηνήσαμε κάποιο συνάδελφο από κάποιο νοσηρό μυαλό που πήρε στον ώμο του ένα Καλάσνικοφ και βγήκε να πυροβολήσει, λες και βγαίνει για κυνήγι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κοντά στο σημείο της επίθεσης έφτασε μια μηχανή μεγάλου κυβισμού με δύο κουκουλοφόρους με μαύρα ρούχα. Ο συνεπιβάτης κατέβηκε, προχώρησε προς την οδό Διδότου και από απόσταση 40 μέτρων άρχισε να πυροβολεί με Καλάσνικοφ. Αμέσως μετά ανέβηκε πάλι στη μηχανή και μαζί με τον οδηγό εξαφανίστηκαν. Ο λεπτός, ψηλός και γυμνασμένος άνδρας, σύμφωνα με τις περιγραφές των μαρτύρων της τρομοκρατικής επίθεσης, έκανε εμφάνισή του από τη γωνία της οδού Διδότου. Περπάτησε ως περίπου αυτό εδώ το σημείο, από όπου και στόχευσε τον αστυνομικό σκοπό της Δημηρίας, τον ΜΑΤ. Η απόσταση των 40 μέτρων θεωρείται κοντινή, καθώς κρατούσε στα χέρια του Καλάσνικοφ και τράβηξε τη σκανδάλη 4 φορές. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, καθώς η επίθεση έγινε πριν από τις 8 το βράδυ και η κίνηση στη Χαραλάου Τρικούπη ήταν αυξημένη, με πολίτες να περπατούν και να οδηγούν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ούτε περαστικός, ούτε κάποιος από τους 30 υπαλλήλους που βρίσκονταν στο κτίριο. Κι εγώ θα μπορούσα να περνάω. Αν έβγαινα εκείνη την ώρα από το σπίτι μου 8 η ώρα, ήμουν ακριβώς στο πεδίο βολής. Πάμε στη δουλειά μας εδώ πιο κάτω και φοβόμαστε να περπατήσουμε. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν το όπλο σήμα κατατεθέν της οργάνωσης επαναστατική αυτοάμυνα. Πρόκειται για το ίδιο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2017, οπότε δράστες γάζωσαν με Καλάσνικοφ την Κλούβα των ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί. Στις 25 Μαΐου του 2014, παραμονή των ευρωεκλογών, πυροβόλησαν πάλι με Καλάσνικοφ τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Τότε στόχος δεν ήταν οι αστυνομικοί, αλλά τα γραφεία, όπως ήδη ανέφεραν στην προκήρυξη που είχαν στείλει. Η ίδια οργάνωση είχε πυροβολήσει κατά της πρεσβείας του Μεξικού στις 31 Ιανουαρίου του 2016, ενώ πριν από ένα χρόνο παραμονές επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα εκτόξευσαν χειροβομβίδα κατά του φρούρου της Γαλλικής πρεσβείας απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τραυματίζοντας τον ελαφρά στο πόδι. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φόφη Γεννηματά, δήλωσε ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Δεν υπάρχει καμία προβοκάτσια, υπάρχει τρομοκρατική δολοφονική επίθεση και σύμφωνα με αυτά που λέει η αστυνομία, ήθελαν νεκρό. Παρά τη γιγαντιαία κινητοποίηση, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν στα στενά των εξαρχείων. Να εντοπίσουμε την Κατερίνα Σαρέτη μερικά σημαντικά σημεία. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια καινούργια οργάνωση, η οποία φαίνεται ότι φιλοδοξεί να παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε αυτό που λέμε νεοτρομοκρατία. Έχει όπλο σφραγίδα, το χρησιμοποιεί, κινείται, να βλέπουμε και την Κατερίνα, στην περιοχή των εξαρχείων. Χτύπησε με το όπλο λίγο μετά τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα. Ναι. Μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα. Προσπαθώντας προφανώς να δείξει μια σύνδεση. Το έκανε ξανά χθες το βράδυ, περίπου μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη του Γιακτζόγλου. 10 μέρες για την ακρίβεια, με τα τρομοδέματα, τους τρομοφακέλους. Και χτυπάει η οργάνωση, τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, εύκολο σχετικά στόχο, μέσα στα εξάρχεια, λίγο πριν, μία ώρα πριν αρχίσει το debate στην δημόσια τηλεόραση για την εκλογή αρχηγού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη δημοσιότητα. Και την, και την είχε, έτσι. Ναι. Την είχε και ο στόχος, ο εύκολος. Ένας αστυνομικός. Το λέω γιατί η ζωή όλων είναι ίδια. Αν είχαμε νεκρό αστυνομικό στα εξάρχεια, θα είχαμε μια εμψυχρό δολοφονία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα είχαμε στα εξάρχεια εμψυχρό δολοφονία.
Όχι, είτε είναι από τη μία πλευρά, είτε είναι από την άλλη, είτε είναι αστυνομικός, είτε δεν είναι αστυνομικός. Είναι άνθρωποι. Να μην. Κάνοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, να σου θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο μια γυναίκα ξυλοφορτώθηκε άγρια στην πλατεία Εξαρχείων γιατί την πέρασαν για άντρα. Επειδή είχε κοντά μαλλιά. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό για μένα αυτό που λέει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Των αστυνομικών δηλαδή. Των απλών αστυνομικών. Ο οποίος είπε ότι είμαστε στόχοι σε πεδίο βολής. Αυτό είναι πολύ σημαντική κουβέντα. Και σε έναν πολύ κεντρικό δρόμο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ο κεντρικός. Ο κύριος. Έχει άλλη καταγγελία τώρα από αστυνομικούς. Αυτό που είπε είναι πολύ συγκλονιστικό. Γιατί είπε ότι η αστυνομία είχε τη δυνατότητα να κάνει καταδίωξη, αλλά δεν δόθηκε τέτοια εντολή. Είπε επίσης ότι ο πρώτος αξιωματικός έφτασε μετά από 45 λεπτά για να βάλει κορδέλα στη Χαριλάου Τρικούπη. Λοιπόν. Δεν ήταν στη Νέα Ερυθρέα. Δεν ήταν στην Πεύκη, δεν ήταν στο Γαλάτσι τα ορεινά. Ήταν στα Εξάρχεια, στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένα θέμα και είναι θέμα ανοιχτό και σοβαρό. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, νέων ανθρώπων εργαζομένων. Γιατί αυτοί είναι οι άνδρες της αστυνομίας για τα 700 ευρώ το μήνα. Κλείνουμε εδώ τον κύκλο αυτό για να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο άλλο που είναι επιτυχία.